γιατί κάποιος μας ανέφερε, κάποιος κύριος που είναι απέναντί μου αυτή τη στιγμή, μας ανέφερε ότι στην Ολυμπία βρίσκονταν παλιά πάνω από 70 ναοί. Και το δουλέψαμε στο κεφάλι μας, 70 ναοί, 4, 5, 6, συγνωρίζουμε. Αντρεπόμαστε κιόλας που το λέμε, αλλά έτσι είναι. Έτσι μας πήγαν στο σχολείο, μαθαίναμε μέσα από το σχολείο τις εκδρομές, ιστορία κτλ. Για 70 δεν μάθαμε. Επομένως, γιατί όχι, σκεφτήκαμε, ναός για το κρασί, Διόνυσο κτλ. Υπάρχει, εστερεμένος, γιατί όχι για την ελιά, που είναι και το εθνικό μας προϊόν, ένα από τα εθνικά μας προϊόντα, να το πούμε έτσι. Και έτσι το σκεφτήκαμε, και γιατί και στο χώρο μας κιόλας δεν παράγουμε μόνο ελαιόλαδο, είναι και άλλα προϊόντα της ελιάς. Η ελιά η ίδια, σε πλαστά ελιάς, σε καλλιντικά. Γιατί όχι, μια στέγη για όλα αυτά. Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Θέλω να ξεκινήσω ότι εμείς, όταν πριν φτιάξουμε καταστάσεις, επιλέξουμε ετικέτες, μπουκάλια και ούτω καθεξής, μπραντ και τα λοιπά, ξεκινήσαμε από το χωράφι. Γεωπόνοι, επιστήμονες του κλάδου, ακούσαμε, πήραμε μετά τις δικές μας αποφάσεις βεβαίως. Άλλοι μας συνιστούσαν να πάμε σε ξένες ποικιλίες, αρμπεκίνα κτλ. Ήμασταν κάθετα αντίθετοι. Κάθετα αντίθετοι. Γιατί πρέπει ο κάθε τόπος, υπάρχει ένας λόγος που έχει μια ποικιλία και έχει, αυτή η ποικιλία πάει ένα τους αιώνες πίσω. Έτσι. Μη γνωρίζοντας η άλλη ποικιλία πώς θα συμπεριφερθεί στο έδαφος, στο μικροκλίμα της κάθε περιοχής, μπορεί σε 50 χρόνια να ξεραθούν τα δέντρα. Λέω εγώ κάτι πολύ απλό. Έτσι. Ή να μην αποδίδει το ίδιο. Okay. Οπότε επιλέξαμε να στοχεύσουμε στις παραδοσιακές ποικιλίες που δεν έχουν δυστυχώς μελετηθεί αρκετά. Όταν εμείς μαθαίναμε και κάναμε σεμινάρια, μας έδειχναν διαγράμματα από την Ισπανία για την κορονοϊκή. Εντάξει, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Λοιπόν, εδώ είχαμε την τοπική ποικιλία τσαμπιδοελιά ή δρουβέικη που τη λέμε εμείς εδώ. Η συγκεκριμένη ποικιλία είναι, να το πω, μεγαλόκαρπη σε σχέση με την κορονοϊκή. Πολλοί παραγωγοί εδώ που έχουν ακόμα λάθος αντίληψη πάνε να τη μαζέψουν και Δεκέμβρη και Γενάρη. Επομένως, στις κλιματικές συνθήκες που σίγουρα θα έρθει ένας αέρας, μια βροχή, μια έντονη βροχή, πολύ καρπός χάνεται. Οπότε, το αποτέλεσμα αυτού ήταν πολλοί να τις έχουν κεντρώσει, να τις έχουν αλλάξει. Δηλαδή, δέντρα των 100-150 ετών, κόψιμο, κορονέικη, γεια σας. Εμείς επιλέξαμε τον αδερφό μου, με τον Φραντέσκο που ασχολούμαστε, να την αναδείξουμε, να πάμε νωρίτερα να τη μαζέψουμε και όλα αυτά που μάθαμε να τα εφαρμόσουμε. Μάθαμε εννοώ, για αυτό που ξεκινήσαμε μια πενταετία νωρίτερα να φτιάξουμε τις εγκαταστάσεις. Και εδώ είμαστε σήμερα. Επικεντρωνόμαστε στην ποικιλία, έχει άριστα αποτελέσματα. Από την πρώτη στιγμή που την παρουσιάσαμε στον Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου των Αθήνα, που γίνεται στην Ελλάδα και έρχονται για συγνώστες από όλο τον κόσμο. Και αυτός ταξιδεύει την Ελλάδα και είναι πολύ θετικό αυτό. Τα καλά πράγματα πρέπει να αναφέρονται. Το 2020, πρώτη φορά το παρουσιάσαμε, συσκευασμένο, κάτω από το όνομα Laurel and Flame Fresh. Δεν το περιμέναμε. Βγήκαμε το καλύτερο ελαιόλαδο στην Ελλάδα στο διαγωνισμό. Με 390 και συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Που δεν υπήρχε στο χάρτη. Με είχε καλέσει τότε όταν έγραψα την ποικιλία στο όνομα, το όνομα στη φόρμα συμμετοχής. Με κάλεσε η κυρία Κατσούλη, η διευθύντρια, και μου είπε τι είναι αυτό, κύριε Καράμπελα, πώς είναι και τα λοιπά. Τσες τα δείγματα, ενθουσιάστηκε. Δεν περιμέναμε βέβαια να πάρουμε το πρώτο βραβείο. Και συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και παράλληλα δείχνει φοβερά οργανωληπτικά, αλλά και φοβερά νούμερα σε πολυφενόλες. Από 950 μέχρι 1200 περίπου. 4,5 φορές πάνω, 3,5 με 4,5 φορές πάνω το limit του ισχυρισμού υγείας by EU. Οπότε και δυνατή ένδειξη, ας το πούμε έτσι, το health claim, τον ισχυρισμό υγείας. Δυνατή ένδειξη ισχυρισμού υγείας, που είναι καλό και για τη διατηρησιμότητα του προϊόντος. Είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί σε συνάρτηση των πολυφενολών και άλλων βέβαια στοιχείων, μπορεί να διατηρηθεί το ελαιόλαδο για σημαντικό χρονικό διάστημα. Μας δίνει ένα επιπλέον προϊόν στον τόπο μας, μια επιπλέον ποικιλία για τον τόπο μας,
είναι σιγά σιγά γίνεται σημείο αναφοράς για τον τόπο μας. Όπως έγινε και πιο παλιά στον τόπο στην αρχαία Ολυμπία, είναι Μουτιάνα που την ονόμασαν μετά ποικιλία Ολυμπίας. Έτσι. Έχουν σημασία. Θα την ήθελα και εγώ στο μέλλον να τη δω στο πήγαμα ε. Γιατί τώρα το πήγαμα ε Ολυμπίας είναι 90-10. Κορονέικη, Κολιέικη. Που είναι πολύ στενόμυαλο για όσο... Έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ και ο αδερφός μου, ο Φραντζέσκος. Έτσι. Υπάρχουν περιοχές στην Ιταλία, γιατί είμαστε μισή Ιταλία, που δεν δίνουν τόσο στενά περιθώρια για το πήγαμα ε. Δίνουν αναλογίες 60 από αυτή την ποικιλία και το άλλο 40 από 3-4 ποικιλίες που είναι άλλες σε μικρότερες γεωγραφικά μήκη και πλάτη της περιοχής και μπορείς να κάνεις να παίξεις όπως θες. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Έτσι. Και, π.χ. και την ποικιλία την Εμμουτιά, την Ολυμπία που ονομάσα, δεν είναι στο πήγαμα ε. Η Τσαμπιδουλιά που είναι πάνω από 150-200 ετών δέντρα έχουν. Δεν είναι στο πήγαμα ε. Εντάξει, οπότε πρέπει να αναδειχθεί και έτσι μπορεί να φέρει και, και τουρισμό, γιατί όχι. Είμαι κοντά, η μητέρα μου είναι από την περιοχή κοντά του Προσέκο, στην Ιταλία. Έτσι. Όταν πηγαίναμε στις καντίνες εκεί, στις δεκαντίνες στην Ιταλία, στα wineries, στα Ινοπία και επισκεπτόμασταν, εμείς γνωρίζαμε για το Προσέκο πριν αναπτυχθεί αυτό. Το Προσέκο είναι μια περιοχή που βγάζει το κρασί Προσέκο. Έτσι. Γιατί να μην γίνει αντίστοιχα, εκάσω στην Ελλάδα να αναδεικνύει την ποικιλία και να α, θα πάω στην Κόρυθο να δοκιμάσω, λέω και εγώ μανάκι, λέω. Θα πάω στην Ολυμπία να δοκιμάσω Ολυμπίας και Τσαμπιδολιά. Γιατί όχι. Στην Ευρώπη είναι ευρέως γνωστό, σαν πιστοποίηση, έτσι, σαν... Στην Αμερική πρέπει να τους εξηγήσεις. Όταν, πώς το εξηγείς, γιατί κάνω μια εξαγωγή τώρα στην Αμερική, τους εξής. Κύριε, παίρνετε ένα τοπικό προϊόν της αρχαίας Ολυμπίας. Είναι πήγαμε ε Ολυμπίας. Ένα προϊόν δεδεμένο με την ιστορία της Ολυμπίας, με τον τόπο. Με ό,τι αυτό διαβάζεται, εντάξει, για την ιστορία της Ολυμπίας και του καθένας. Δηλαδή είναι traditional product. Γι' αυτό το πιστοποιημένο traditional product. Μια πιστοποιημένη γεύση από τα παλιά. Εμείς, δημοσιογράφοι, ξεκινήσαμε τον τουρισμό και μετά έρθει το λεωτριβείο. Μετά γίναμε λεωτριβείς, μεταποιητές και τυποποιητές κτλ. Το Olive Temple είναι παιδί του Magna Grecia. Είναι παιδί του Magna Grecia με ποια έννοια, ότι εμείς ξεκινήσαμε, ο πατέρας μας και η μητέρα μας, κοντά στο 2000 είχαν την ιδέα, στα πρότυπα της Τοσκάνης και της Ιταλίας, που εκεί σπούδαζε ο πατέρας μου και η μάνα μας Ιταλίδα. Σκεπτόμενοι διάφορους χώρους, να αναδείξουμε γιατί τα προϊόντα που παράγει η ίδια οικογένεια, να δείξουμε ποια οικογένεια είμαστε, την ιστορία της οικογένειάς μας, τα προϊόντα μας, τις γεύσεις μας, της Ολυμπίας. Και τότε έχει αρχίσει και με μια ελληνικό, να το πω έτσι, στοιχείο, που κάναμε και γιορτές. Βάλαμε και τις γιορτές μέσα. Επομένως, όλα μαζί, μια ελληνική εμπειρία, αυθεντική ελληνική εμπειρία. Έτσι ξεκίνησε το 2008-2009. Το πρώτο γκρουπ που ήρθε εδώ ήταν Ελβετία, το θυμάμαστε ακόμα, Land Tour. Αυτή τη στιγμή, πέρσι πέρασαν 50.000 επισκέπτες από εδώ, κοντά 50.000 επισκέπτες. Σε διάφορες μορφές, ελαιοτουρισμού, γευσυγνωσίας, φαγητού. Από το πρωί μέχρι το βράδυ έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα που εξηγούμε. Γίνεται μια μίση του τουρίστα στον κόσμο μας, ανάλογα το χρόνο βέβαια που έχει να διαθέσει. Πια ξεκινήσαμε όταν ξεκίνησαν οι γονείς μας, ήταν 4-5 άτομα. Τώρα μπορούμε να πούμε στις full day, δηλαδή την μέρα που έχουμε πάρα πολύ κόσμο, φτάνουμε τα 20 και τα 25 άτομα εργαζόμενοι. Κάποιες φορές ντρεπόμαστε από τα σχόλια, δηλαδή, με την καλή έννοια. Δηλαδή, δεν θέλουμε. Δεν μας αρέσει να ακούμε και τόσο καλά λόγια. Θέλουμε και λίγο την κριτική, η αλήθεια, να ζητούμε. Τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί παίρνει, όταν έρχεται τουρίστας εδώ, επισκέπτης, οποιοσδήποτε είναι, δεν ούτε πεινάει, ούτε διψάει. Εντάξει, ούτε πεινάει, ούτε διψάει. Έρχονται από τετράστερα, πριτάστερα, που δεν έχουν όλα, που κάποιοι έχουν και μπάτλερ, κάποιοι έχουν όλες τις ανέσεις, το πούμε έτσι. Έρχονται για την εμπειρία. Ωραία. Αυτή η εμπειρία, εμείς είμαστε εδώ να τους παρουσιάσουμε τα ήθη, τα έθιμα του τόπου, τις γεύσεις του τόπου,
στο χρονικό περιθώριο που έχουν. Τους αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχουν επισκέπτες εδώ που έχουν έρθει από την Αμερική 5, 6, 7 και 8 φορές. 8 φορές είναι ένα ζευγάρι που την έχω στο κυρία Κάρεν. Είναι 8 φορές. Έρχεται στην Ολυμπία και έρχεται σε εμάς. Έρχεται με το στο λιμάνι του Κατακόλου, γιατί κατά 80%, 70%, 80% είμαστε με την κουραζία δεδεμένη. Έχουμε συμβάσει με τις εταιρείες. Είναι σημαντικό που τουριστικοί πράκτορες σιγά σιγά κατάλαβαν, εισήγαγαν τα προϊόντα μέσα στις εταιρείες. Ο τουρίστας, ο πελάτης διαλέγει το πρόγραμμα που θα κάνει όταν είναι στο καράβι και του προτείνεται, βλέπει το βίντεο, βλέπει την περιγραφή και διαλέγει και πληρώνει για να πάρει αυτή την εμπειρία. Άλλοτε μόνο για μας, μόνο σε εμάς έρχονται, άλλοτε με συνδυασμό με την Ολυμπία. Ανάλογα τι θέλει ο καθένας να κάνει. Άρα, κλείνοντας αυτή την ερώτηση, είμαστε εδώ για να προσφέρουμε εμπειρίες και γεύσεις. Φοβερό, εξαιρετικό. Είναι φοβερό που μια οικογένεια είναι όλοι μαζί και ανοίγεται και μας δείχνει την κουλτούρα της, τις γεύσεις του τόπου, μια γενικότερη εμπειρία από την Ελλάδα, όπως την έχουν σε μυαλό τους, γιατί περισσότερο έχουν τα νησιά στο μυαλό τους, έτσι, τα νησιά της Σαντορίνη. Αυτή η φωτογραφία της Σαντορίνη, Μύκονο, νησί. Αυτό και τον ψαρά που ψαρεύει και πιάνει και αρχίζει το Ζορμπά. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι και αυτό η Ελλάδα. Είναι και αυτό η Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά, πάρα πολλά να αναδείξουμε. Και πρέπει να υπάρξει σχέδιο και χρηματοδότηση. Γιατί οι ανταγωνιστές μας είναι 10, 20 και 30 χρόνια μπροστά. Καλώς. Ιταλούς πελάτες, η πρώτη εξαγωγή που γίνεται χρόνια εξαγωγή, εμείς κάνουμε διαφορετικά την εξαγωγή, εδώ και μια εικοσαετία, είναι στην Ιταλία. Οι οικογένειες του Βορρά, που περιμένουν το λάδι, το ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από εμάς τα Χριστούγεννα, για όλη τη χρονιά. Δηλαδή, μας δηλώνουν την ποσότητα που θέλουν και αυτό είναι το ντενεκές που κάναμε και πριν το λεωτριβείο, έτσι. Εμείς θέλαμε να πάμε παρακάτω, θέλαμε να δώσουμε υπεραξία στο προϊόν. Είμαι κάθετα αντίθετος να τυποποιηθεί ένα προϊόν αν υπάρχει σχέδιο. Είμαι κάθετα αντίθετος αν υπάρχει σχέδιο και πιστεύω και εσύ το ίδιο. Πρέπει να αρχίσει τη δουλειά σου από το χωράφι, πριν φτάσει να ασχοληθείς με το προϊόν, πριν να ασχοληθείς με το μπουκάλι. Αλλά αυτά θα τα αναλύσεις εσύ. Εντάξει, πολλοί σκέφτονται, θα βγάλω ένα ωραίο μπουκάλι, θα το κοστίσει 5 ευρώ το μπουκάλι, 6-7 ευρώ. Θα βγάλω και ένα βίντεο δίπλα στην Ολυμπία στο αρχαιολογικό χώρο, θα βάλω ένα αθλητή ντυμένο ή μια ιέρια, καλή τη ώρα που είναι ο σύμβολό μας και είμαστε εντάξει. Αυτή ήταν η ιδέα για πολλά χρόνια. Αλλάζει λίγο αυτό, καταλαβαίνει ο κόσμος, ο καταναλωτής πρώτα μορφώνεται και αναζητεί προϊόντα αντίστοιχα με τη μόρφωση που έχει, με τη μόρφωση που παίρνει. Και είναι σημαντικό αυτό. Επομένως, γιατί ό,τι μας αφορά, ξεκινάς από το προϊόν σου, το φρούτο σου, που είτε θα μαζέψεις ο ίδιος, ή θα πάρεις, θα αγοράσεις, ή θα κάνεις από δικαίωμα υπηρεσία κτλ. Από αυτό δεν μας αφορά, γιατί είμαστε στα πρότυπα της αγροτικής εκμετάλλευσης. Θα διαλέξεις ένα... πρέπει να το τυποποιήσεις, με ποια είναι το λέω προϊόν, πρέπει το προϊόν να είναι ασφαλές. Άρα και το πώς θα το τυποποιήσεις, πώς θα το παράξεις, θα το τυποποιήσεις, θέλεις κάποιες εγκαταστάσεις πιστοποιημένες. Έτσι. Μετά από αυτό, θες να δώσεις μια υπεραξία στο προϊόν σου, εκτός από το ελαιόλαδο που έρχεται, ένα ωραίο ελαιόλαδο που είναι από μια ορεινή, μειωρινή, παιδινή περιοχή. Επομένως, τι θα κάνεις, θα πάρεις ιδιαίτερες πιστοποιήσεις. Μπορείς να πάρεις, πήγαμε έψω, αναφέραμε πιο πριν. Βιολογικά, που είμαστε βιολογικοί πιστοποιημένοι και εμείς. Όπως και άλλες ιδιαίτερες πιστοποιήσεις που έχουν να κάνουν με άμα θες να στοχεύσεις σε κάποια εθνικότητα, π.χ. να πάρεις κόσερ, να πάρεις χαλάλ. Όλα αυτά δεν μπορεί να το κάνεις όταν εγγέ. Πρέπει, θέλει σχέδιο, ενασχόληση και χρόνια ενασχόλησης και μελέτης. Πρέπει να ξεκινήσει από το πανεπιστήμιο η δουλειά. Από κρατικούς φορείς. Οι ιδιωτικοί μπορούν να κάνουν πολλά, αλλά άλλη εγκυρότητα του κρατικού φορέα και άλλο ενός ιδιωτικού φορέα. Ο αδερφός μου σπούδασε στο Γεωπονικό. Όλοι οι φίλοι το πήραν και αυτός όταν δεν είχαμε αρχίσει. Πατάτες για μεταπτυχιακό. Πόση πατάτα πια. Πόση ντομάτα. Λέμε ότι έχουμε ένα εθνικό προϊόν. Εντάξει, το συμμερίζομαι μέχρι ενός σημείου.
πρέπει, όταν σας είπα, όταν εγώ το 2014-2015 μου φρόντουσαν διαγράμματα από την Ισπανία, την Κορονέγη, εγώ ντράπηκα. Μια εξέταση, π.χ. αναφέραμε την Τζαμπιδολιά πριν, μια εξέταση DNA. Έχω χτυπήσει πόρτες, πού την κάνουν. Θα μου λέει ένας γνωστός μας κοινός, θα ρωτήσουμε, θα πάρουμε τηλέφωνο εκεί, θα πάρουμε να τους δώσουμε μια χάρη να μας την κάνει στην Κρήτη. Όχι, γιατί δεν θα μας κάνει χάρη, να είναι αυτοματοποιημένα τα πράγματα. Και μάλλον σκέφτομαι τώρα να το στείλω την Ισία. Γιατί εκεί γίνεται. Η κυρία έχει φοβερά προϊόντα, λείπει η μέθοδος και η εκπαίδευση. Αυτά λοιπόν. Είναι πολλοί που έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν ομάδες παραγωγών, στελεόλατα, αλλά είναι σαν να χτυπάς, που λέμε στο κουφό, την πόρτα. Γιατί θέλουν άμεσο κέρδος. Τίποτα δεν έρχεται άμεσα. Τίποτα δεν έρχεται την επόμενη μέρα. Το κάνεις ένα βάθος 5ετίας, 6ετίας, 7ετίας. Έτσι. Και ευελπιστώ τα επόμενα χρόνια η Ηλία να φύγει από την προτελευταία θέση και να ανέβει πολύ πιο ψηλά. Εκεί που αξίζει, γιατί πραγματικά αξίζει. Και δεν είναι τυχαίο που στους διαγωνισμούς ελαιολάδου η Ηλία είναι στις πρώτες θέσεις. Αν δεν είναι στην πρώτη, είναι στις πρώτες. Μπορεί να είναι και στην πρώτη. Μπορεί να είναι και στην πρώτη. Μπορεί να έχουν περάσει και τους κριτικούς. Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά, να ταξιδέψουμε, να γίνουμε εμείς τουρίστες και να μάθουμε δύο πράγματα παραέξω από την Ελλάδα. Και να τα φέρουμε πίσω εμείς, βάζοντας τη δική μας επιχειρηματικότητα και το δικό μας τρόπο και βέβαια τα εξαιρετικά προϊόντα που παράγουμε, σαν πρώτη ύλη εννοώ. Thank you.